Ντόμινο εξελίξεων φέρνουν οι εργασίες για τον αυτοκινητόδρομο Flyover, καθώς η ταλαιπωρία και οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις των πολιτών αναγκάζουν αρκετούς συμπολίτες μας να σκέφτονται μια εσωτερική μετανάστευση, μετακομίζοντας από τα ανατολικά της πόλης προς τα δυτικά, αν φυσικά η εργασία τους είναι στη δυτική πλευρά της συμπρωτεύουσας. Μάλιστα, δεν είναι και λίγοι εκείνοι που εκτιμώντας πως το έργο θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι προβλέπεται, με το χρονοδιάγραμμα για την εποπερά του συνένε στα 4 χρόνια, στρέφονται σε περιοχές εγκύτερα στην εργασία τους, προκειμένου να αποφύγουν τον καθημερινό βραχνά της μετακίνησης. Είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί ότι θα διαρκέσει 4 με 5 χρόνια και λόγω των παρελθόντων ετών, της εμπειρίας των και των σημερινών ετών, της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει όταν γίνονται μεγάλα έργα στην πόλη, το τι σημαίνει αυτό, και βλέποντας πρακτικά ότι κάποιος από το να μετακινηθεί από ανατολικά προς δυτικά είτε από δυτικά προς ανατολικά χρειάζονται επιπλέον 1 με 2 ώρες καθημερινά, είναι λογικό ότι έχει προκύψει στο μυαλό των ανθρώπων οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι η μετακόμιση, η μετεγκατάστασή τους στην άλλη πλευρά της πόλης. Έτσι λοιπόν, περιοχές στα δυτικά της πόλης, ακόμη και λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, που μέχρι πρώτην ως κάθε άλλο παρά δημοφιλής θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, αρχίζουν σιγά σιγά να ζουν μεγάλες δόξες. Ο λόγος για περιοχές όπως η Χαλάστρα, ο Άγιος Αθανάσιος, το Καλοχώρι, η Σύνδος και τα Κουφάλια, για τις οποίες έχει αρχίσει να καταγράφεται αυξημένη ζήτηση μετά την έναρξη της κατασκευής του flyover από μισθωτές κατοικιών που ζουν στα ανατολικά της πόλης και δουλεύουν στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Σταδιακά, αργά ή γρήγορα, αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν και δεν έχουν δικό του σπίτι θα αναγκαστούν να, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία την καθημερινή, να μετακομίσουν δυτικά. Και μάλιστα ένα στοιχείο το οποίο έχει προκύψει καινούργιο, θα έλεγα, είναι ότι πλέον και οι περιοχές, τα χωριά και οι κομοπόλεις που είναι γύρω από την Δυτική Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι θα έχουν ζητήσεις, έχουν ήδη ζητήσεις για τη μετεγκατάσταση κάποιων οικογενειών στην άλλη πλευρά της πόλης. Δηλαδή Χαλάστρα, Κουφάλια, Χαλκιδόνα, Σύντο, Καλοχώρι, που μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αυτό που επισημαίνει με νόημα ο σύμβουλος ακινήτων Κώστας Γεωργάκος είναι πως μια τέτοια μετεγκατάσταση από τα ανατολικά της πόλης στις προαναφερθήσεις περιοχές έχει πολλαπλά ωφέλη που δελεάζουν τους ενδιαφερόμενους, καθώς πετυχαίνουν χαμηλά ενίκια, μειώνουν αισθητά το καθημερινό κόστος μετακίνησης, αλλά πάνω απ' όλα δεν υφίστανται την πολύωρη ταλαιπωρία εγκλωβισμένη μέσα στο όχημά τους μέχρι να φτάσουν στη δουλειά τους. Θα έλεγα ότι είναι τριπλό. Ένα είναι βεβαίως ότι χαμηλότερα ενίκια. Δεύτερο είναι ότι γλιτώνουν έξοδα. Και τρίτον είναι ότι κερδίζουν χρόνο. Γιατί αυτό είναι κάτι σε καθημερινή βάση. Δεν είναι ότι πήγα μια εκδρομή και χρειάστηκε να ταξιδέψω 1-2 ώρες παραπάνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, κάποιος καθημερινά να έχει 1 με 2 ώρες να πάει στη δουλειά του και 1 με 2 ώρες να γυρίσει. Καταλαβαίνετε γιατί να πάει να νοικιάσει εκεί, είναι και φθηνότερα. Το μόνο σίγουρο είναι πως μέρα με τη μέρα όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας θα κάνουν τους υπολογισμούς τους, ώστε να δουν τι πραγματικά τους συμφέρει και πώς μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα που στις μέρες που διανύουμε θεωρούνται πολύτιμα.